Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα με νέο βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια από το 50 έως το 53. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επεισόδιο 50, 29 Εντεκάτου. Η Καλλιόπη λέει τη δραματική ιστορία της Ανθούλας στον Άγγελο και στους γιους της. Θα πει όμως όλη την αλήθεια? Ο Πέτρος δεν μπορεί να πιστέψει τη σχέση της αδελφής του με έναν σταματάκι. Ο Κώστας νιώθει άσχημα για τις παρανομίες του και αποφασίζει να διακόψει. Αλλά ο Διονύσης θα του αποκαλύψει κάτι που θα ανατρέψει τα πάντα. Η Σεμίνα είναι καθησυχασμένη μετά την ανακάλυψή της για την αρχαιοκαπηλεία. Ένα γεγονός όμως διαταρρέσει και πάλι τις ισορροπίες. Η Αργυρό επιστρέφει στην Κρήτη και συναντιέται με τον Αστέρη. Αλλά στο ίδιο μέρος έχουν δώσει ραντεβού και ο Μαθιός με τη Βασιλική. Θα μάθει ο Μαθιός για τον έρωτο του αδερφού του με την Αργυρό? Και πώς θα αντιδράσει? Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Πάμε να σας πω. Επεισόδιο 51, 30 Νοεμβρίου. Ο Μαθιός και ο Αστέρης έρχονται σε άγρια σύγκρουση για τη σχέση του Αστέρη με την Αργυρό. Ο Μαθιός φεύγει από το σπίτι, ενώ η Καλλιόπη προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Παράλληλα, ετοιμάζει μία πρόταση στον Άγγελο που δεν θα μπορέσει να αρνηθεί. Ο Κώστας μαθαίνει για τη σχέση της Άσπας με τον Στεφανή και ξεσπάει πάνω της. Εκείνη, σε άσχημη κατάσταση, θα αναζητήσει βοήθεια από τον Άγγελο. Ο Μαθιός ζητά από τον Πέτρο να μαζέψει την αδερφή του, γεγονός που θα τον οδηγήσει σε νέα κόντρα με την Αργυρό. Ο πόλεμος σε μήνας Διονύση συνεχίζεται, την ώρα που η Αργυρό φαίνεται να παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τη σχέση της με τον Αστέρη. Αποφάσεις που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. Επεισόδιο 52, 1η 12. Ο Μαθιός μαθαίνει πως η Βασιλική ήξερε για τη σχέση του Αστέρη με την Αργυρό και συγκρούεται μαζί της, ενώ οι εντάσεις συνεχίζονται και με τον αδερφό του, κάτι που παραξενεύει την Καλλιόπη, η οποία προσπαθεί να μάθει τι συνέβη μεταξύ τους. Στο μεταξύ, η απόφασή της να παραχωρήσει ένα κτήμα της οικογένειας στον Άγγελο δείχνει να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του. Ο Άγγελος της ανακοινώνει ότι θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να ανακαλύψει περισσότερα και ζητά τη βοήθειά της. Αλλά εκείνη φροντίζει ο γιατρός να μην μάθει ποτέ την αληθινή ταυτότητα του πατέρα του. Η Άσπα προχωρά στην καταγγελία εναντίον του Κώστα για τον ξυλοδαρμό της. Αλλά εκείνος για αντίπεινα αποκαλύπτει την κρυφή σχέση της με τον Στεφανή στη Βασιλική. Κάτι που θα προκαλέσει αντιδράσεις και θα επηρεάσουν και το Μαθιό. Η Σεμίνα από την άλλη, δίχως να το ξέρει, έχει τυχαία αφαιθεί στις περιποιήσεις της Θεοδόρας. Επεισόδιο 53, 2 12. Η Καλλιόπη φροντίζει να μην αποκαλυφθούν τα μυστικά της Ανθούλας στον Άγγελο, ενώ παράλληλα η Στέλλα προσπαθεί να πείσει την Άσπα να αποσύρει τη μήνυση εναντίον του Κώστα. Ο Μαθιός δίνει τελεσίγραφο στην Αργυρό να χωρίσει με τον Αστέρη. Διαφορετικά, προειδοποιεί ότι θα γίνει μεγάλο κακό. Όταν το μαθαίνει ο Αστέρης, συγκρούεται άγρια με τον αδερφό του. Η Καλλιόπη αποφασίζει να βάλει νερό στο κρασί της για τη σχέση του Μαθιού με τη Βασιλική, αλλά θέτοντας αυστηρούς όρους. Η Σεμίνα γνωρίζει τη Θοδώρα και της μιλάει για τη σχέση της με τον Πέτρο και οι κοπέλες δείχνουν να έρχονται πιο κοντά σαν φίλες. Τι θα γίνει όμως όταν μάθει η Θοδώρα ποιος είναι ο μεγάλος έρωτας της Σεμίνας? Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλές εξελίξεις στη συνέχεια της σειράς μας. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και φυσικά την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο μου βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!